Βασίλης Λεβέντης, πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών. Κύριε πρόεδρε, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Καραδί. Λοιπόν, για ακόμα μία φορά το ίδιο έργο στο παραπέντε, με αδιέξοδο μέχρι στιγμής διαπραγματεύσεις, με τον Υπουργό Οικονομικών να παραδέχεται ότι δεν ξέρει καν πού είναι το τέρμα, άρα και πώς θα καταλήξει αυτή η υπόθεση. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση καταρχήν και θα το δούμε συνέχεια? Η δική μου εκτίμηση είναι ότι πάλι ο κύριος Τσίπρας τα έκανε μουσκημα. Έβαλε ψηλά τον πύχη για το χρέος, ενώ περί χρέους δεν έπρεπε να συζητήσουμε καν στο στάδιο αυτό. Διότι υπάρχει συμφωνία για ρύθμιση του χρέους τον Αύγουστο του 2018. Αλλά έβαλε ψηλά τον πύχη γιατί αισθανόταν ότι οι βουλευτές του δεν θα ψήφιζαν τα σκληρά μέτρα για να τους δώσει ένα χρήσωμα χαπιού. Δηλαδή να τους χρυσώσει το γάπι για να τους πει ναι μεν θα ψηφίσουμε τα σκληρά μέτρα αλλά θα δικαιωθούμε ή θα μειωθεί το χρέος και έτσι θα μπορούμε να πάμε στα χωριά και στις πόλεις και θα λέμε ναι μεν ψηφίσαμε τα μέτρα αλλά κερδίσαμε κάτι, μια εθνική υπόθεση. Έβαλε κατά τη γνώμη σας, κύριε πρόεδρε, έβαλε ψηλά τον πύχη γνωρίζοντας ότι θα περάσει από κάτω ή του είχαν δώσει μηνύματα ή έξω ότι μπορεί και να του δώσουν κάτι οπότε και ο ίδιος είπε θα φορέσει γραβάτα κλπ. Δηλαδή του τη στήσανε ή ο ίδιος είπε γνώση του ψέματα? Εν γνώση του είπε ψέματα. Δεν του τη στήσανε γιατί η πληροφορία μου πάντα εμένα ήταν για Αύγουστο του 2018. Πολλές φορές είχα ρωτήσει στο Βερολίνο ανθρώπους αν υπάρχει δυνατότητα να συζητήσουμε νωρίτερα το θέμα αυτό και μου είπαν υπάρχει συμφωνία και η γερμανική κυβέρνηση επιμένει στη συμφωνία που υπάρχει. Από την άλλη όμως... Ο Τσίπρας μόνος του έβαλε αυτό το πράγμα αισθανόμενος ότι διαφορετικά οι βουλευτές του δεν θα ψήφιζαν. Από την άλλη όμως, για να είμαστε δίκαιοι, προφανώς υπάρχει μια διάσταση εσωτερικής επικοινωνιακής διαχείρισης, αλλά και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο Ντράγκη ζητά μια περιγραφή των μέτρων του χρέους για να μπορέσει να μπει η χώρα στο quantitative easing, στην ποσοτική χαλάρωση. Δεν είναι μόνο δηλαδή θέμα διαχείρισης επικοινωνιακής του Τσίπρα και έξω. Υπάρχει ένα αίτημα να περιγραφούν εν πάση περιπτώσει τα μέτρα για να ισχάσουν οι αγορές και να μπορέσει και ο Ντράγκη να μας βάλει στην ποσοτική ελάφρυνση, χαλάρωση. Έχουν περιγραφεί, κύριε Καλαρίτη, και τα μέτρα. Έχουν περιγραφεί, έχουν πει ότι θα μεταφερθούν τα ομόλογα της επόμενης δεκαετίας πιο πέρα με χαμηλά επιτόκια. Αυτά όμως δεν είναι επαρκή. Έχουν περιγραφεί τα δεν μέτρα. Δεν τα θεωρεί επαρκή ο Ντράγκη. Αυτό λέω ότι δεν μπορούσαν να του δώσουν, δεν μπορούν να δώσουν κάτι παραπάνω για να ανασάνει και η χώρα. Γιατί αλλιώς δεν βλέπω να προλαβαίνουν ούτως ή άλλως το. Κάτι παραπάνω, τι είναι αυτό τώρα, τι είναι αυτό, ψυχολογικό πρόβλημα? Όχι, τεχνοκρατικό. Όταν υπάρχει μια συμφωνία κυρίων μεταξύ κρατών, εκ των οποίων οι μεν είναι δανειστές, η δε Ελλάδα δανειζομένη χώρα. Τι κάτι παραπάνω. Ναι, αλλά δεν είναι, είναι σαν να λέτε τώρα εσείς να έχετε κάνει σύμβαση με κάποιον για να σας δίνει ενίκιον, ξέρω εγώ, 1.000 ευρώ το μήνα και να μην βγαίνετε εσείς να έχετε άλλες υποχρεώσεις και να του πεις δεν βάζεις κάτι παραπάνω. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο θέμα Τσίπρα. Εδώ... την υπογραφή μιας συμφωνίας, το κάτι παραπάνω. Υπάρχει όμως... Ποτέ δεν του είπε κανένας Γερμανός επίσημος ότι θα του δώσει κάτι παραπάνω. Από την άλλη όμως υπάρχει και εμπλοκή μεταξύ τους. Και το Ταμείο ζητά πιο σαφή περιγραφή των μέτρων και ο Ντράγκη. Άρα δεν είναι μόνο θέμα δικό μας, δεν είναι μόνο θέμα της ελληνικής κυβέρνησης. Είναι θέμα και των έξω. Το ζητάει το Ταμείο, το ζητάει και ο Ντράγκη. Οπότε εκεί δεν είναι. Επιτρέψτε μου να αμφιβάλλω αν υπάρχει αυτή η διάσταση που λένε. Επιτρέψτε μου να αμφιβάλλω αν υπάρχει διάσταση μεταξύ ΔΝΤΑΦ και Ευρωπαίων. Γιατί κατ' επανάληψη οι Ευρωπαίοι έχουν βγει επίσημοι και λένε χωρίς το ΔΝΤΑΦ δεν μπορεί να υπάρξει ελληνικό πρόγραμμα. Ναι, και το, πάλι, και το Ταμείο λέει... Το Δέλτα Νετάφ έχει κάποιες απόψεις για μικρότερο πλεόνασμα. Για μικρότερο πλεόνασμα. Αυτό όμως θα το δούμε αυτό. Ακούστε κάτι, αν δεν μπορέσει η Ελλάδα να πετύχει πλεόνασμα και πετύχει ξέρω εγώ 1,5, πάλι η Ευρώπη θα το δει με καλοσύνη το θέμα. Αλλά αυτά τα εξετάζεις αφού τα δεις. Δεν μπορείς τώρα εκ των προτέρων να πας και να προεξοφλήσεις ότι η Ελλάδα δυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της και άρα θέλει διόρθωση το ελληνικό σχέδιο. Αν θέλει διόρθωση δεν υπάρχει περίπτωση. Η Ευρώπη θα δείξει καλοσύνη.
Πάντως δεν είναι μόνο θέμα. Εδώ βλέπουμε ότι και άνθρωποι, τους οποίους δεν κατηγορεί, δεν μπορεί να τους χαρακτηρίσει κανείς αριστερός. Ναι. Δηλαδή, ο κεντρικός τραπεζίτης, ο κύριος Τουρνάρας, λέει και αυτός ότι αυτό, πλεονάσματα τέτοιου ύψους δεν είναι ρεαλιστικά. Και εδώ διατυπώνονται απόψεις ακόμα. Γιατί τα υπέγραψε ο Τσίπρας. Σωστό γιατί τα υπέγραψε ο Τσίπρας αφού δεν είναι ρεαλιστικά. Γιατί δεν πήγε τότε ο Τουρνάρας να πει του Τσίπρα, μη βάζει την υπογραφή σου. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, έπεσε η γραμμή. Μα, σ' ακούτε? Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Λεβέντη και πάλι στη γραμμή. Κύριε Πρόεδρε. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Ωραία. Κύριε Καλαρίτη, μου λέτε για τον Στουρνάρα τα θεωρεί υπερβολικά. Τότε γιατί δεν εμπόδισε τον κύριο Τσίπρα να βάλει την υπογραφή του στο 3,5. Φέρει την υπογραφή του Τσίπρα το 3,5. Ναι, σωστό αυτό. Ναι, γιατί δεν τον εμπόδισε ο Στουρνάρα. Ο καθένα μπορεί να λέει ότι θέλει τώρα κατόπιν εορτή. Εδώ μοιάζει όταν γίνει μια ήττα σε ποιον θα την χρεώσουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι ουδέποτε η Γερμανία υποσχέθηκε ρύθμιση χρέους 1 Αυγούστου του 2018. Έχετε δίκιο, σωστό είναι αυτό. Αλλά επαναλαμβάνω. Η Ελλάδα υπέγραψε 3,5. Τώρα μου επικαλεί σε διάφορα, λέει ο ένας, λέει ο άλλος. Ο καθένας μπορεί να λέει τα δικά του. Σημασία έχει ότι υπάρχει μια συμφωνία. Και η Ελλάδα τώρα ηκετεύει να βελτιωθεί η συμφωνία. Σου λένε οι ξένοι. Αφού δεν έχεις κάνει ακόμη τις μεταρρυθμίσεις. Όταν δεν έχεις κάνει τις μεταρρυθμίσεις ακόμη, η χώρα μας είναι εκτεθειμένη. Έχουμε ανοίξει επαγγέλματα, κύριε Καλαρίτη. Ποιο επάγγελμα είναι ανοιχτό, το ταξιτζή? Δεν είναι ανοιχτό, πρέπει να πάρεις άδεια από άλλον παλαιό ταξιτζή για να κάνεις ταξί, το ξέρετε? Και το ξέρω. Το περίπτερο είναι ανοιχτό το επάγγελμα. Πρέπει να πάρεις από ανάπηρο άδεια. Φαρμακείο μπορείς να ανοίξεις οπουδήποτε? Όχι, υπάρχει πληθυσμιακά κριτήριο. Υπάρχουν, δεν έκλεισαν την αξιολόγηση. Άρα, δεν έχουμε κάνει καμία μεταρρύθμιση. Στις συντάξεις υπάρχουν 330.000 άνθρωποι που παίρνουν 3 συντάξεις. Αντί ο Τσίπρας λοιπόν να κοιτάξει, να σοβαρευτεί η χώρα, να κάνει τις μεταρρυθμίσεις, ηκετεύει. Γιατί εξαπάτησε τους βουλευτές του, ηκετεύει να δώσει κάτι παραπάνω η Γερμανία. Και αυτό το κάτι παραπάνω το θέλει για να βουλώσει τα στόματα των βουλευτών του που είναι έτοιμοι να επαναστατήσουν. Γιατί βγήκε και ο ίδιος βλακωδός ο Τσίπρας και είπε ότι αν δεν μας δώσουν κάτι παραπάνω για το χρέος, δεν ισχύει η ψηφοφορία στην Βουλή. Το είπε και εγώ. Το είπε και ο κ. Σκουρουπλής σήμερα. Όλα τα έχει κάνει σαν τη μούρη του ο Τσίπρας. Θα μου επιτρέψετε. Εγώ. Θέλω να βοηθήσω την κυβέρνηση. Ο Μητσοτάκης μπορεί να θέλει εκλογές για να τη ρίξει. Εγώ όμως η Ένωση Κεντρών δεν θέλουμε ούτε εκλογές. Εμείς ζητούμε μια νέα κυβέρνηση τεχνοκρατών. Γιατί βλέπουμε ότι η παρούσα κυβέρνηση κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο. Σχετικά με την πρόσκληση, έμεσα σαφώς χθες του κ. Τσίπρα μιλώντας στο ΣΕΒ να υπάρξει εθνική συνόηση για διαπραγματεύση, όψιμη βέβαια, γιατί του είχε προταθεί και εσείς το είχατε προτείνει. Και εγώ ζητάω 2 χρόνια, ναι. Τώρα ζητάω μια κυβέρνηση τεχνοκρατών οικουμενική. Τώρα το θυμήθηκε ο Τσίπρας όταν τα φορτώσει τον Κόκορα. Τότε θυμάται τα υπόλοιπα κόμματα ότι υπάρχουν. Όλες τις άλλες φορές έλεγε μπορεί μόνος του και τώρα. Το κάνει τώρα κατά τη γνώμη σας επειδή διαπιστώνει το αντέξοδο προκειμένου να βάλει και τους υπολείπους στο κάδρο ή για να δικαιολογήσει? Μπορεί να πέσει ο Τσίπρας διότι οι βουλευτές του τώρα είναι στα κάγκελα. Σου λέει μας έβαλες και υπέγραψες. Οι βουλευτές θεωρούσαν ότι έχει συμφωνία με τη Μέρκελ για να πάρει κάτι. Και αποδεικνύεται ότι δεν είχε καμία συμφωνία. Είναι σε δύσκολη θέση. Εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει? Θεωρώ ότι πρέπει να υποβάλει την παραίτησή του προσχηματισμού οικουμενικής κυβέρνησης. Εγώ αυτό. Και αν γίνει σύσκεψη υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αυτό θα πω αμέσως. Θα πω κύριε Τσίπρα, όταν εγώ σας έλεγα εξ αρχής η οικουμενική κυβέρνηση, δεν ήθελα να σας ρίξω. Μπορεί άλλοι παράγοντες, ο Μητσοτάκης και οι λοιποί, να θέλαν να σας ρίξουν. Εγώ πρόβλεπα το αδιέξοδο που θα έρθει. Έχετε μιλήσει καθόλου με τον κύριο Μητσοτάκη για το ενδεχόμενο σύγκλησης του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών? Ο Μητσοτάκης είναι κάθετος, θέλει εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία δεν βάζει πλάτη. Η Νέα Δημοκρατία δυστυχώς είναι και αυτή ένα κόμμα κακό. Γιατί επιμένει στην τακτική να καταρρεύσει η κυβέρνηση, να έρθει εκείνη. Αυτή η τακτική που κατέστρεψε την Ελλάδα τα τελευταία 60 χρόνια. Ο Μητσοτάκης, σαν νέος άνθρωπος, έπρεπε να αλλάξει τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά αυτός
αμετανόητα συνεχίζει την ίδια τακτική. Να πέσει καλά, η κυβέρνηση να έρθει. Να πέσει η κυβέρνηση να έρθει αυτός. Κατά επανάληψη όπου τον βρίσκω, ναι, του λέω να βάλουμε κάτι, να γίνει μια κυβέρνηση. Μου λέει με τούτους εδώ δεν μπορώ. Mm. Μου το ξεκόβει αμέσως οι εκλογές, πρόεδρε, μου λέει η μόνη λύση. Πότε το συζήτησατε τελευταία φορά αυτό με τον κύριο Μητσοτάκη? Είναι λίγες μέρες που τον είδα ακόμα. Mm. Είχε έτσι μια συνάντηση και μου είπε εκλογές, πρόεδρε, δεν υπάρχει άλλη λύση. Μάλιστα. Εδώ που τα λέμε τώρα, έχει ένα δίκιο υπό την έννοια ότι όταν το έλεγαν του Πρωθυπουργού, όταν του έλεγαν να υπάρξει μια εθνική συνεννόηση και μια, έστω μια εθνική διαπραγματευτική ομάδα, έλεγε όχι. Τώρα που βλέπει το αδιέξοδο, πάνε σβόλου σε κάτω. Δεν είπα ότι έχει άδικο ο Μητσοτάκης, αλλά αυτή τη στιγμή τώρα θα κοιτάμε να τρώγονται σαν τα σκυλιά ή θα κοιτάξουμε τη χώρα. Άρα τι βλέπετε να γίνεται στο Eurogroup της 15ης? Δεν θα πάρει τίποτα Τσίπρας, λέτε, εκτιμάτε? Θα μπορεί να δώσουν την ποσοτική χαλάρωση κατ' εξαίρεση. Το θέμα του χρέους είναι μια δήλωση συμπάθειας. Θα πάρουμε ότι το 18 τον Αύγουστο, θα, αν προκύψει ότι δεν είναι βιώσιμο το χρέος, θα, μια τέτοια δήλωση θα περιγραφεί. Αν δεν είναι βιώσιμο το χρέος, θα μετακυλήσουμε τα ομόλογα πιο πέρα με χαμηλότερο επιτόκιο. Την δήλωση δηλαδή που έχουμε ήδη λάβει ανανεούμενη. Ναι. Ανανεούμενη την παλαιά δήλωση. Ναι, δεν λέτε ότι μπορεί να υπάρξει κατεξαίρεση ένταξη της χώρας του ΚΙΙ. Και νομίζω ότι ο Ντράγκη, ναι, μετά από αυτό στην ποσοτική χαλάρωση μπορεί να μας βάλει μετά τον Ιούλιο. Αλλά η ποσοτική χαλάρωση από ό,τι ξέρω είναι λίγα λεφτά και τα παίρνουν μόνο οι τράπεζες. Καλά, δεν είναι ελληνική. Στην ελληνική οικονομία δεν νομίζω ότι. Εντάξει, δεν είναι πανάκια. Ναι, προφανώς δεν είναι πανάκια. Χρειάζονται όλα πράγματα. Ναι, δεν είναι πανάκια. Επομένως δεν είναι κάτι. Αυτό θα το δώσουν οι ξένοι, φαντάζομαι, για να δείξουν ότι δεν είναι και αυτοί άκαμπτοι. Θα εισπράξουμε τη δόση και μια καλή δήλωση προκειμένου να λυθούν τα χέρια του Ντράγκη. Αλλά από χρέος τίποτε, διότι. Δεν ξέρουμε, ακόμη καταρχάς δεν ξέρω εγώ αυτά που λέμε τώρα, λέμε να πιάσουμε 3,5. Εγώ φοβάμαι πως έχουμε και άλλες τρύπες στις συντάξεις. Και το 17 ακόμη μπορεί να έχουμε τρύπα. Ναι. Το 17 έχουμε υστέρηση εσόδων. Αν υπάρξει και τρύπα στις συντάξεις, καταστραφήκαμε. Αυτό φοβούνται και οι ξένοι. Σου λέει να κάνουμε μια ρύθμιση και μετά και το ήδη υπάρχον πρόγραμμα να βγει ατελέσφορο και να μην ευοδοθεί, τελειώσαμε. Φοβούνται τα κράτη εκεί, τους φορολογούμενους, τους ψηφοφόρους τους. Φοβούνται μήπως η Ελλάδα δεν μπορέσει να σηκώσει το βάρος των μέτρων αυτών που ψηφίζει μες στη Βουλή, αλλά στην εφαρμογή φοβούνται ότι δεν θα είμαστε συνεπείς. Είχε υποθεί από την Νέα Δημοκρατία, όχι μία φορά μόνο, ότι αν γίνει κυβέρνηση θα εξετάσει και το θέμα πιθανών ευθυνών για το πώς φτάσαμε στο τρίτο και στο τέταρτο μνημόνιο και στην Νέα Δυναϊκή Σύμβαση κλπ. Ναι. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει θέμα, υπάρχει λόγος, πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο? Είπε και ο Βαρουφάκης κάτι τέτοιο. Αυτά τα δύο κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, οξύνουν το κλίμα. Ο Μεν Τσίπρας με τις εξεταστικές που κάνει στην υγεία και τα λοιπά, πάει να βρει ενόχους στη Νέα Δημοκρατία. Η δε Νέα Δημοκρατία πάει να βρει ενόχους για τα μνημόνια. Εγώ λέω ότι σίγουρα το πολιτικό σύστημα έχει ενοχές, αλλά αυτή η ώρα δεν είναι η ώρα για περαιτέρω διχασμό. Δηλαδή αυτή η ώρα είναι ώρα να συμβάλλουμε στη λύση του προβλήματος και όχι να απειλούμε η μία πλευρά την άλλη ότι θα τους κόσουμε μέσα. Αυτά είναι ηλίθια φαινόμενα. Όσοι στη Νέα Δημοκρατία μιλούν έτσι είναι αμετανόητοι και επιμένουν στο παλαιό. Και σας λέγω ότι ο Μητσοτάκης σαν νέος σε ηλικία έπρεπε να αναλάβει πρωτοβουλία ή το μενταλιτέτ, η νοοτροπία μες στη Νέα Δημοκρατία να αλλάξει, για να γίνει προοδευτικότερη. Και όχι θα έρθουμε εμείς να σας κόσουμε φυλακή εσάς. Επιμένω ότι καυτηριάζω και του Τσίπρα την νοοτροπία μέσω εξεταστικών να οξύνει το κλίμα για να βρει ενόχους να τους κόσει φυλακή κι αυτός. Και δεν είναι ωραίο το. Πήραμε στραβό δρόμο, κύριε Καλαρίκη. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, επειδή έχετε, μάλιστα, μιλήσει με τον κύριο Μητσοτάκη αρκετές φορές από ό,τι λέτε. Ναι. Έχετε ποτέ συζητήσει το ενδεχόμενο, αν γίνει Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση, σας έχει πει εάν θα επιδιώξει να, ακόμα και αν πετύχει αυτοδυναμία,
να επιδιώξει συνεργασία με άλλα κόμματα, να εντάξει την κυβέρνηση. Αυτά είναι βλακίες. Άμα πετύχει αυτοδυναμία θα γίνουν δικτάτορες. Τελεία και παύλα. Αυτά που λένε ότι αν βγει αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία θα καλέσει και άλλα κόμματα, τα έλεγε και ο Τσίπρας. Σωστό αυτό. Όλοι τα λένε. Το έχετε συζητήσει καθόλου. Είναι απλοχέριδες στις υποσχέσεις. Ο λαός καλό είναι να μην ψηφίσει κανένα κόμμα αυτοδύναμο. Κανένα κόμμα. Η αυτοδυναμία είναι κατάρα για την Ελλάδα. Το όνειρό μου πάντα ήταν κυβερνήσεις συνεργασίας και απλή αναλογική. Μόνο έτσι θα σωθεί η χώρα και θα δημιουργηθεί κουλτούρα συνεννόησης. Διαφορετικά, να βγάζουμε παντοδύναμους και να ελπίζουμε ότι θα είναι γαλατόμοι να μοιράζουν εξουσία, αυτά να τα αφήσουν για αλλού. Καταλάβατε. Και η Νέα Δημοκρατία κάνει και το εξής πρόστιχο. Κάνει κάτι δημοσκοπήσεις και βγαίνουν σε κανάλια αυτοί που κάνουν τις δημοσκοπήσεις και δεν κάνουν αναγωγή. Στην αναγωγή ενός κεντρών είναι πάντα εντός Βουλής. Πάντα. Δεν κάνουν αναγωγή. Βάζουν επί του 78. Καταλάβατε. Ναι, ναι, ναι. Αν κάνανε αναγωγή, μόνο η Ένωση Κεντρών μπαίνει στη Βουλή από τα μικρότερα κόμματα. Δεν το κάνουν όμως και δηλώνουν και για μας. Γιατί του έχουν πει του Μητσοτάκη κάτι ανόητη, ότι αν είναι πεντακομματική η Βουλή, τότε θα γίνει αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, ναι. Τον προειδοποιώ ότι δεν θα γίνει αυτοδυναμία, γιατί ο λαός από τόσα χρόνια χόρτασε οι φτωχεύσεις που είχαμε και έχουμε στην Ελλάδα από αυτοδύναμες κυβερνήσεις έγιναν, κύριε Καλαρίτη. Καταλάβατε, και κάνουν δημοσκοπήσεις στημένες, στις οποίες κόμμα όπως η Ένωση Κεντρών που εισέρχεται στη Βουλή με την αναγωγή το παρουσιάζουν εκτός Βουλής. Αυτά είναι ανήθικα πράγματα που κάνει ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, ο λαός θα απαντήσει τη νύχτα των εκλογών. Εγώ τον αφήνω εκεί. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλή συνέχεια. Γεια σας, κύριε Καλαρίτη.